Νίκο, επειδή την υπόθεση αυτή την είχε αποκαλύψει η Real News, έχει ψωμί ακόμα αυτή η υπόθεση, μπορεί να έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Κατά τη γνώμη μου, Μάρα, αυτή η υπόθεση είναι στην αρχή. Και είναι στην αρχή γιατί δεν έχει ανοίξει καμία από τις δεκάδες offshore εταιρείε στις οποίες μεταφέρθηκαν σε μια νύχτα 140, ξαναλέω τον αριθμό, 140 εκατομμύρια ευρώ. Σε μία νύχτα, ο Καρούζος μετέφερε 140 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε. Σε τσέπες που δεν γνωρίζουμε. Η εισαγγελέα, δικαιολογώντας την προφυλάκηση της ε, Σκαφτούρα, της συζύγου και συνεργάτου του Καρούζου, σε ένα σκάνδαλο που συνολικά υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, είπε ότι την προφυλακίζω γιατί οι υψηλές διασυνδέσεις του ζεύγους, οι διασυνδέσεις με υψηλά πρόσωπα, με υψηλό βαθμούς παράγοντες της χώρας, Σαφές μπορεί, μπορεί να παίξουν ρόλο και στο να κρυφτούν τα χρήματα, αλλά και στο να συσκοτιστεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει η δικαιοσύνη να αφαιθεί ελεύθερη, να βοηθηθεί, να ακολουθήσει το δρόμο του μαύρου χρήματος. Να ανοίξουν οι offshore, να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί και να δούμε ποιοι είναι αθώοι και ποιοι ένοχοι σε αυτή την ιστορία. Θα έχουμε πολλά να διαβάσουμε λοιπόν στη ΡΙΑ News το επόμενο διάστημα, είναι βέβαιο αυτό. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Χατζηνικολάου και να πάμε σε μια...